Όπου φύγει, φύγει. Η Πατρινή έφτιαξαν τις βαλίτσες τους και είναι έτοιμοι για το τριήμερο του 15 Αυγούστου. Αυτές τις δύο τελευταίες μέρες έχουμε πάρα πολλές επιστροφές από όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Είναι στην ουσία η τελευταία εκδρομή. Όλο το μήνα αυτό παρατηρήσαμε μετά από 2 χρόνια να έρχονται και ξένοι τουρίστες να περνάνε από εδώ για να συνεχίσουν προς την ενδοχώρα. Νιώσαμε πάλι υγιείς και αληθινά ότι έχουμε ανάγκη αυτό που κάνουμε, αυτή τη δουλειά που κάνουμε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Αυξητική τάση αλλά χωρίς προβλήματα παρουσιάζει, σύμφωνα με την Τροχέα, η κίνηση των οχημάτων στα εθνικά δίκτυα, καθώς κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος του κόσμου για τον 15 Αύγουστο. Οι πληρότητες στα οχήματα είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, ειδικά από Αθήνα και Θεσσαλονίκη αγγίζουν το 100% στα χθεσινά και στα σημερινά δρομολόγια και το ίδιο θα συμβεί μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Στην ουσία, μέχρι αύριο μεσημέρι θα ολοκληρωθεί ο κύκλος του 15 Αυγούστου και θα μπούμε μετά σε μια ήρεμη διαδικασία 2 ημερών, ώστε να ξεκινήσουμε από την Τρίτη τις επιστροφές μέχρι τέλος του μήνα. Λίγο πριν το 15 Αυγούστου και οι πληρότητες για Αθήνα και Θεσσαλονίκη αγγίζουν στο υπεραστικό κτέλ της Αχαΐας ακόμα και το 90%. Η κίνηση ακόμα και στα διόδια του Ρίου ήταν αρκετά έντονη, ιδιαίτερα σήμερα τις πρωινές ώρες, με την Τροχέα να βρίσκεται σε κομβικά σημεία και να ελέγχει τα οχήματα. Αυτό που μας έχει κάνει εντύπωση φέτος είναι η Κεφαλονιά. Είναι ένας προορισμός που πάνε πάρα πολύ Πατρινή. Αυτά που βλέπουμε εμείς δηλαδή. Και νομίζω ότι πάνε και μάνι, ακούω αυτό γύρω μου, έτσι λιμένοι σε αυτές τις περιοχές εκεί. Οι επιλογές, οι νεότεροι προσπαθούν να φύγουν προς Κυκλάδες. Φυσικά είναι πολύ δύσκολο αυτή την εποχή, γιατί υπάρχει η πληρότητα ανέβηκε τελευταία στα 45%, αλλά και πάλι είναι γεμάτα τα καράβια. Το αυτοκίνητο είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθεί, δεν χωράει. Σίγουρα την Κυριακή και τη Δευτέρα θα είναι λίγα τα δρομολόγια. Θα είναι δρομολόγια στην ουσία που θα είναι μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουν κάποιες ανάγκες των επιβατών μας, αλλά σε σχέση με την καθημερινότητά μας θα είναι γύρω στο 60-70%. Τα στοιχεία της Τροχέας δείχνουν ότι οι πιο πολλοί εκδρομείς έφυγαν το περασμένο Σάββατο 6 Αυγούστου. Συνολικά 81.088 οχήματα πέρασαν από τα 2 εθνικά δίκτυα. Σημειώνεται ότι για την ασφάλεια των πολιτών η Τροχέα συνιστά στους οδηγούς να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και να ελέγχουν το αυτοκίνητό τους πριν ξεκινήσουν. Να είναι πολύ προσεκτικοί, να μην οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ, να μην μιλάνε στο κινητό και να μην κινούνται στη λέα και γενικώς να τηρούν αυστηρά τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς.